Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Παπαέλληνα εκ του Κεραυνού. Κωνσταντίνο, καταρχάς να σε ρωτήσω πώς ένιωσες, πώς βίωσες αυτόν τον αγώνα να αγωνίζεσαι με αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με καλαθοσφαιριστές, όντας και προσωπώντας και τον Κεραυνού. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό που ετοιμάσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε μια συνεργασία με το Telethon για να στηρίξουμε το έργο του. Κάναμε μια σειρά από δράσεις, ξεκινώντας από την Ακαδημία, μετά πήγαμε στην ομάδα των ανδρών, όπου εμφανίστηκαν με τα ρούχα του Telethon, και το αποκορύφωμα της συνεργασίας μας σήμερα ήταν αυτό το φιλανθρωπικό event, ο οποίος στόχο είχε to raise awareness, αλλά επίσης το να στηρίξουμε με μια καλή εισφορά το Telethon και κατ' επέκταση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, στα πλαίσια και της κοινωνικής μας ευθύνης, αλλά και της γενικότερης συνεισφοράς μας στην κοινωνία. Κάτι που σαν Κεραυνός Τροβόλου είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μας, μέσα στις αξίες μας, το να προσφέρουμε, να δίνουμε και εμείς πίσω στην κοινωνία. Πριν μερικές εβδομάδες είχε ακόμα ένα φιλανθρωπικό event ο Κεραυνός με ομάδες από τροχοκαθίσματα. Βλέπουμε σήμερα μια άλλη φιλανθρωπική δραστηριότητα εκ μέρους του Σωματείου του Κεραυνού. Θα δούμε και στο μέλλον κάτι άλλο παρόμοιο. Βεβαίως. Όπως σας είπα, εμείς δεν έχουμε τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά έχουμε μια πολύ δυνατή οικογενειακή κατάσταση εδώ, που είναι πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες μας. Εμένα προσωπικά στόχος μου είναι να βγαίνουμε και έξω από τα πλαίσια του μπάσκετ. Δεν είμαστε μόνο μπάσκετ, είμαστε και η εταιρεία μας, ο οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα, αλλά και ο Κεραυνός Τροβόλου. Είμαστε πολύ δυναμικά. Στηρίζουμε την κοινωνία και θα συνεχίζουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.